Fab Five, Ηλίας Ψινάκης, χθεσινή φρέσκια συνέντευξη στο θέμα και αυτό στο θέμα. Γι' αυτό το θέμα έγινε χθες ανάρπαστο πουθενά, δεν το βρήκα. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο. Γι' αυτό δεν το βρίσκα πουθενά. Λοιπόν, είμαι στο Παρατσάκ να καταλήψω το σόου και τι άλλο είπε ο Ηλίας, παιδιά. Ουσιαστικά. Είπε, οι ατάκες που έχουν γράψει είναι ότι εγώ παρουσιάζω μια ιδέα, συμμετέχω σε μια ιδέα, έτσι χαρακτηρίζει το Fab Five. Ότι μίλησε για κάποια πράγματα που είναι αληθινά, όντως. Δηλαδή, ότι η αντίστοιχη αμερικάνικη παραγωγή, το Queer Eye, είναι πολύ πιο ακριβή. Ότι χρειάζεται μεγαλύτερο budget. Ενώ εδώ λέει. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με Αμερική, όμως. Ακριβώς. Εδώ λέει. Στην αρχή αυτά, βρέα. Εδώ, Ελλάδα, ζούμε Ελλάδα. Μα εγώ δεν παίρνω θέση. Εγώ σου λέω τι είπε. Είπε ότι εδώ το κάνουμε με μίξες και σάλια. Αυτή ήταν η ατάκα του. Αυτή ήταν με μίξες και σάλια. Δηλαδή. Για πες τώρα, Τζόνι. Κάτσε λίγο, Γρηγόρη. Κάνει πλάκα ο Ηλίας ή μιλάει σοβαρά. Δεν έχω καταλάβει. Ο Τζόνι ακούει τη φωνή του Ηλία αυτή τη στιγμή να τα λέει. Το έργο στο αυτή. Ξέρω από την αρχή μου το είχε πει ο Ηλίας ότι ζορίζονται με. Με τα λεφτά που έχουν να ξοδέψουν. Δηλαδή δεν έχουν την άνεση να κάνουν πραγματική αλλαγή στον άνθρωπο τον οποίο φιλοξενούν και τα ρούχα τα οποία έχουν δεν είναι του επίπεδου θα θέλαν ή τα έπιπλα που. Υπάρχει σοβαρό λοιπόν πρόβλημα χρημάτων μέσων παραγωγής. Αυτό όμως είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Οι καταστάσεις το επιβάλλουν. Δεν ξέρω κατά πόσο αντένα τώρα θα μπορούσε να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι το ήξερα από την αρχή όμως αυτό. Ότι τα δεδομένα, τα οικονομικά θα είναι αυτά. Δηλαδή έχουν περάσει δύο εκπομπές. Μπορεί να μην το ξέρε τόσο. Μπορεί να περίμενε κάτι περισσότερο. Ένα μικρό ρεπορτάζ που προσπαθήσαμε να κάνουμε την επόμενη μέρα για τις αντιδράσεις είναι ότι και από τον αντένα δεν θέλουν να του δώσουν συνέχεια. Δηλαδή πιστεύουν, τουλάχιστον αυτό βγαίνει μέχρι προς στιγμή από το ρεπορτάζ, ότι πιστεύουν ότι είναι. Μπορεί να είναι δικαιολογημένες οι φωνές του Ηλία, αλλά είναι έτσι θα πάμε, έτσι θα συνεχίσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ναι, μπορώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, αν θέλετε, για την εκπομπή, την οποία την έχω κάνει και στους φίλους μου του Αντένα. Η διαφωνία μου είναι στο γεγονός ότι διαλέξανε τέσσερις διάσημους ανθρώπους οι οποίοι όλοι διεκδικούν προσωπικότητες οι οποίοι όλοι διεκδικούν το χώρο τους, όλοι θέλουν να φανούν όσο δυνατόν περισσότερο, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει και την ποιότητα παραγωγής σε κάποιο βαθμό. Το αντίστοιχο αμερικάνικο δεν έχει διάσημους. Είναι όλοι άσημοι οι παρουσιάζοντες, με εξαίρεση τον έναν που ήταν ο πιο γνωστός. Άρα εννοείς ότι έχουν το ρόλο τους μέσα στην εκπομπή και όχι στην εκπομπή αυτή και όχι τη διάθεση να βγάλουν την προσωπικότητά τους όσο εδώ. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ουσιαστικό. Και επίσης η εκπομπή αυτή παίζεται στο χειρότερο δυνατό timing για την Ελλάδα. Έτσι. Είναι τόσο εκτός τόπου και χρόνου το περιεχόμενο. Και εκεί θα συμφωνήσω λίγο με τον Ηλία ότι κάντο μια φορά στις 15 μέρες. Κάντο μια φορά το μήνα, αλλά κάντο. Δηλαδή, από τη στιγμή που το κάνεις, κάντο. Τόση ώρα όμως πριν μας έλεγε το θέμα των οικονομικών και ότι αν τα παίρνουν πίσω, αν το κάνεις μια φορά το μήνα, θα πάρεις δηλαδή παραπάνω διαφήμιση. Τα λεφτά που τους δίνουν οι ρουχαλάδες, οι επιπλάδες κτλ., αν είναι για 50 εκπομπές, ανά εκπομπή είναι πολύ λιγότερα. Αν είναι για 10 εκπομπές, θα είναι πολύ περισσότερα ανά εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι. Είσαστε διευθυντής προγράμματος. Και έχετε αυτή την εκπομπή. Και βγαίνει ο ένας παρουσιαστής σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα και λέει: συμμετέχω σε μια εκπομπή αηδία. Πώς νιώθετε? Θα την έκοβα. Την καλύτερη απάντηση. Βέβαια. Θα την κόβα ή θα τον κόβα. Δεν είναι άκομψο, δηλαδή. Δεν θα ήταν προτιμότερο να πάει στον κύριο Λάτσιο και να του πει ότι η άποψή μου είναι αυτή και επειδή θέλω να δώσω μια συνέντευξη και δεν θέλω να το πω, κάντε κάτι ή κόφτε το. Κοίτα, έχει μια ικανότητα ο Ηλίας όμως να ταράζει τα νερά και να καταφέρνει εκ του μειόντος από το τίποτα να κάνει θεματικότητα. Και πιθανότατα η συνέντευξη αυτή του Ηλία στο πρώτο θέμα θα ταράξει τα νερά και το 18 όσο έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στο σύνολο, δεν ξέρω πώς έκανε, στο 15-4, πιθανότατα αύριο είναι πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση εξαιτίας της συνέντευξης του. Μήπως όμως απομυθοποιώντας ένα σόου κάνεις μικρότερη θεματικότητα, δηλαδή αυτή είναι η λογική. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω πως δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση. Άμα σε ρώταγε ο Ηλίας, θα του λέγε, στη γνώμη σου, για τη συνέντευξη αυτή. Ναι, βέβαια. Δηλαδή αυτό που είπε σήμερα εδώ, αν σε έπαιρνε τώρα τηλέφωνο, θα του λέγε ακριβώς το ίδιο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εμένα με πήρε μετά τη συνέντευξη και του είπα ότι συμφωνώ μαζί του σε όσα λέει. Διαφωνώ με το timing. Πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνει, να την παλέψει την εκπομπή εκ των ενώντων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μια μικρή τριβή με το κανάλι,
Δεν μπορώ να αδικήσω την ουσία της εκπομπής. Δεν ήμουν παρόν και στις συζητήσεις που έκανε ο Ηλίας, ο Μέρλος και οι υπόλοιποι με το κανάλι. Δεν ξέρω δηλαδή τι είχαν συζητήσει με την παραγωγή. Αν η παραγωγή δηλαδή τους είχε διαβεβαιώσει ότι θα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Έχεις δει κανένα επεισόδιο? Έχουν παίξει τρία. Έχω δει. Έχω δει το πρώτο επεισόδιο που ήταν ένα. Το πρώτο είδα κι εγώ. Όχι, μεταλλάς το παιδί που. Ναι, καλύτερο ήταν πριν. Εντάξει, τον έκανε. Όχι, δεν ήταν ωραία αλλαγή η πρώτη. Όχι, ίσα που εγώ είπα, καλέ, αυτό ήταν ωραίο παιδί. Ναι. Δεν φαινόταν με τόσο ναι, μαλλιά. Αλλά, να σου πω κάτι, αυτό όταν πάει σε ένα καφενείο με το heavy metal, όλοι τον προσέκανε λίγο. Τώρα. Ναι. Είναι ωραιούλης. Αυτό βασικά το κάνει για την κοπέλα του όμως. Δηλαδή το ζήτησε. Ναι, ναι, και προφανώς του βγήκε από ό,τι κατάλαβα από τα υπόνοια. Δεν μου λες, ο Ηλίας τελικά θα αναμειχθεί. Νομίζω ότι. Με πολιτική. Νομίζω πιο θα αναμειχθεί, βαθιά. Νομίζω θα αναμειχθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή πλέον ο Ηλίας. Πώς το έχει σκεφτεί, τι. Τώρα. Μπορεί να υπερβάλλω λίγο με αυτό που θα πω, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Ηλίας είναι από τους δημοφιλέστερους ανθρώπους στην Ελλάδα. Είναι πολύ δημοφιλής. Ήμουνα στα MTV, στα MAD Awards, στα VMAs που τα λένε, και μπαίνανε διάφοροι μέσα. Διάφοροι τραγουδιστές, ηθοποιοί, όλους αποθεώναν, όλους. Όταν μπήκε ο Ψινάκης μέσα, σηκώθηκε όλο το στάδιο. Και σηκώθηκε όλο το στάδιο νεαροί και με λιγότερο νεαροί, γιατί βασικά νεολαία είναι εκεί πέρα μέσα, και τον αποθέωσε. Μου λένε ότι ακριβώς το ίδιο είναι και στο Ηρώδιο. Μπήκε μέσα. Διάφοροι μπήκανε, πολιτικοί κτλ. Που δεν έκανε ένα πολιτικό τώρα τελευταία. Αλλά τέλος πάντων, μπήκε ο Ηλίας και σηκωθήκαν και το χειροκροτάγανε. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι μονόδρομος για τον Ηλία η κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην Βουλή. Για να γίνω και λίγο κακούλης, δεν νομίζω ότι θα πάει και πολύ χειρότερα από αρκετούς από αυτούς που είναι τώρα στη Βουλή. Τουλάχιστον ξέρω ότι έχει την ταχύτητα του νου και τη διάθεση για δουλειά για να προσφέρει. Μάλιστα. Αναλόγως πάντα επιλέξει να κατέβει, έτσι. Φαντάζομαι Αθήνα, δεν πιστεύω ότι. Όχι, όχι, με ποιο κόμμα. Στα 3 έως 5 πηγάδια αποστολή. Με ποιο κόμμα, πάντως. Το κόμμα είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω, δηλαδή αυτό δικό του θέμα. Α, μάλλον. Λοιπόν, πάμε λίγο στο dancing. 3-5. 8. Δεν ξέρουμε να τα υπολογίσουμε. Το ξέρετε ότι έτσι έχει βγει. Είναι αλήθεια αυτό. Το 3-5 πηγάδι βγήκε για 3 είναι, 5 είναι. Έτσι έχει βγει. Εγώ ήξερα ότι είναι 3 κάτω, 5 πάνω. Όχι, έτσι εμένα μου λέει είναι 3-5. Κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε στον Dancing on Ice. Βεβαίως. Για πες μας εδώ. Και χθες είχαμε εμπριστικές δηλώσεις. Ναι, θα φτάσουμε μετά στο τι έγινε χθες. Εγώ θέλω να μου πει τη γνώμη του σαν εκπομπή. Κοίτα, έχει μια βασική αδυναμία το. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά του. Τη βασική αδυναμία είναι ότι επειδή είναι ο χώρος, ας το πω έτσι, παραφύση να μην παρεξηγηθεί, το ίδιο θα έλεγα για την πισίνα. Είναι παραφύση στοιχείο. Το φυσικό μας στοιχείο είναι η στεριά, έτσι. Το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει δυσκολία του πάγου αφαιρεί πολύ μεγάλο κομμάτι από την ένταση, από το δράμα. Αν θέλετε τις εκπομπές, γιατί στο Dancing with the Stars ο Αργύρης Αγγέλου θα μπορούσε να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε musical γινόταν στην Ελλάδα και σε αρκετά του εξωτερικού. Ήταν συγκλονιστικός χορευτής. Ναι. Ο Πετράκης που κέρδισε το Just the Two of Us, για να πάω στα δύο πιο πρόσφατα που έχουμε, θα μπορούσε να τραγουδήσει έως και σε όπερα. Είναι εξαιρετικά καλήφωνος. Νομίζω ότι οι σπουδές του πάνω σε αυτό ήταν, σε όπερα. Ναι. Οι συμμετέχοντες στο Dancing on Ice ξεκινάνε βοήθα Παναγία και καταλήγουν στο Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν θα τελειώσει η διαδικασία αυτή, δεν θα πάει κάποιο από αυτά τα παιδιά να γίνει επαγγελματίας ice skater όπως θα μπορούσε ας πούμε, ο Αγγέλου να γίνει επαγγελματίας. Αντικειμενικά όμως είναι το πιο παρθένο από τα δύο προηγούμενα. Γιατί στο μεν πρώτο στον Αγγέλου που είπατε είχε γνώση χορού γιατί ήταν αντικείμενο της δουλειάς του και ο Πετράκης πάλι είχε γνώσεις φωνητικές. Εδώ είναι ακριβώς παρθένοι όλοι στον πάγο και πάνε εκεί να δείξουν ό,τι μπορούν να δείξουν. Ναι, δηλαδή το σωστό νομίζω ότι είναι αυτό. Πάμελας, Γρηγόρη, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό λέω κι εγώ. Στο Dancing on Ice θα κερδίσει ο λιγότερο κακός. Ναι. Δεν θα κερδίσει ο πιο καλός. Καταλάβες. Το οποίο δεν έχει να κάνει με τι. Δεν κάνω αρνητική κριτική. Διαπίστωση είναι. Ναι, αλλά το πας. Δεν διαπίστωση, παιδί μου, σ' αρέσει το πρόγραμμα. Σαν θέαμα. Το πρόγραμμα. Άσε ποιος θα κερδίσει. Εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέρει στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Αν με ικανοποιεί, αν περνάω ευχάριστα με αυτό που βλέπω. Γιατί βασικά αυτό είναι το θέαμα του τηλεοπτικού. Αν κερδίσει, για μένα δεν έχει σημασία. Το αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει όμως εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από το δράμα που προκύπτει κάθε φορά. Ποιος θα φύγει, ποιος θα φύγει, αγωνία. Με ποιος ταυτίζεσαι, αν δεν ταυτίζεσαι με κάποιον. Δεν συμμετέχει. Δηλαδή η απώλεια του Γιωργαντά χτες θα γίνει αισθητή γιατί ο Γιωργαντάς ήταν λίγο το αυτό που λέμε η κομική βαλβίδα του σοου. Ήταν αυτός ο οποίος αποφόρτιζε λίγο
δυνατόν σα. Θα είναι λίγο απώλεια. Ναι, αλλά ήταν και ο πιο κακό. Δηλαδή, ήτανε εγώ μακράν πιο κακός. Τον έβλεπα χθε και θυμόμουν. Μακράν πιο κακός. Μου έκανε τον τάρανδο που τρέχει ένα έλκυθρο. Δηλαδή, τον πήγαινε η κοπελίτσα, ο Γιωργαντάς που ακολουθούσε που τον τραβούσανε. Δεν... Και δεν βελτιωνόταν με τίποτα. Εντάξει, τρίτη φορά είναι. Εγώ πάντω νομίζω ότι σε αυτό που. Δεν είναι μόνο. Εγώ βλέπω και μια άλλη, από μια άλλη οπτική τον Γιωργαντά, ότι ο Θέμη. Είναι αυτό που είχε πει στην αρχή ο Κωστόπουλος, ότι σε κάνει και χαμογελάς. Δηλαδή, περιμένεις να. Να κάνει ένα stand-up comedy τότε. Συγγνώμη, μιλάτε τώρα γιατί τον βλέπω, που δεν το έχω δει. Ο άνθρωπος τσουλάει, δεν είναι κάτι κι αυτό. Μα είναι dancing. Αυτό είναι το δράμα. Δεν είναι τσουλάω, nice. Αυτό είναι το δράμα του. Είναι το δράμα του. Κάνει και ένα μικρό. Αυτό το shoot the duck, το οποίο υπάρχει ένα τύπο που κάνει το voice over, το οποίο λέει shoot the duck. Το λέει συνέχεια 40 φορές. 40 φορές το παιχνίδι. Αλλά γενικά να σου πω, έχει βρει κάτι να κάνει τι Κυριακές τα βράδια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, κάθεσαι είτε για να το κοτσομπολέσει, είτε σου αρέσει ο Πάγο, είτε σου αρέσει η Επιτροπή, είτε σου αρέσει η Μπαλατσινού. Κάθεσαι για να το δει. Είναι ένα σοου. Έχει ένα τεχνικό πρόβλημα λόγω Πάγου, δεν μπορούν να φωτίσουν όπως θέλουν γιατί έχει ρεφλέ. Και έχει και άλλο ένα πρόβλημα. Και βγαίνει λίγο αποφωτισμένο. Και έχει και άλλο ένα πρόβλημα, αν δεν κάνω λάθος, τεχνικό, ότι σε σύγκριση με τον Dancing with the Stars που μπορούσε. Τεχνικά ο καμεραμάν να ακολουθεί τα ζευγάρια, στον πάγο δεν μπορεί να το κάνει και φαίνονται λίγο παγωμένοι. Φαίνονται λίγο τους παίρνει έχει μόνο. Δεν έχει στέντι. Δεν έχει στέντι. Αλλά βρήκαμε κάτι να κάνουμε. Τη βλέπεις άνετη με τον Πέτρο. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά και χαίρομαι. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορούσε ρε παιδί μου κάποια στιγμή αυτά που μπορεί πιθανόν να νιώσει ή να νιώθει κάποια στιγμή, αν δηλαδή διαφωνεί με τον Πέτρο να του την πει. Αυτό εννοώ άνετη με τον Πέτρο, όχι άνετη που είναι και ο Πέτρος εκεί. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό το κάνει. Χθες είδε, δηλαδή, δύο-τρεις φορές τον διάκοψε για να πει τη γνώμη της. Είναι καλή παρουσιάστρια, τα λέει καλά. Κάνει delivery σωστό, δεν παρεβαίνει πολύ. Νομίζω ότι το χειρίζεται πολύ καλά η διεκπαιρεωτικά. Η Τζέννη. Σε αυτές τις εκπομπές, το έχω πει και επανειλημμένα, ο παρουσιαστής είναι πασαδόρος, τελείωσε. Ναι, αλλά δεν πρέπει να κλέψει την παράσταση. Έχοντας όμως πριν τη Μακρυπούλια με το Γιάννη Λάτσιο που γινόταν ένα παιχνίδι, πέφτανε κάποιες ατάκες, δεν ήταν απόλυτα διεκπαιρεωτική, ενώ ότι γινόταν κάποιο παιχνίδι με την Επιτροπή. Εγώ διαφωνούσα με αυτό το πράγμα. Όμως έκανε γκέλ, το βλέπω ο κόσμος. Τους άρεσε μέχρι ένα βαθμό, όχι υπερβολικό. Η Ζέτα ήταν σε αρκετές περιπτώσεις προς το κοινό έτσι αυθάδης απέναντι στον Λάτσιο. Δηλαδή τον ηρωνεύτηκε μια-δυο φορές, ιδίως τον του λέει για τις γνώσεις του για τον χορό. Εγώ με αυτό διαφωνούσα. Παιχνίδι το κάναμε, δεν νομίζω να ήταν ηρωνία. Παιχνίδι μπορείς να κάνεις με κάποιον άλλον, δεν κάνεις με τον. Και νομίζω ότι αυτό ήρθε στη δεύτερη σεζόν. Την πρώτη ήταν όλοι σφιγμένοι. Ναι, εννοείται ότι δεν μπορείς να κάνεις με κάποιον που είναι διευθυντή σου. Αυτό θέλετε να πείτε. Εννοώ ότι θέλει κάποιο. Και ηλικιακά, αλλά και ως θέση, χρειάζεται να έχεις κάποιο σεβασμό. Και πιστεύω ότι αν η Τζέννη, απαντώντας και στην Ελένη τώρα, το παρακάνει με τον Πέτρο. Όχι να το παρακάνει. Δεν είπα αυτό. Είπα αν πιστεύεις εσύ που το παρακολουθείς και που τους ξέρεις και τους δύο, γι' αυτό και σε ρωτάω. Δεν θα ρωτάω κάποιον που τους ξέρει. Εάν πιστεύεις ότι στην τηλεόραση θα μπορούσε να χωθεί στον Πέτρο, αν χρειαστεί το εγώ διαφωνούσα γενικά με τα ζευγάρια στη ζωή, τα ζευγάρια στην τηλεόραση. Αλλά και διαψεύστηκα παταγωδώς από το πρωινό του Μέγκα. Έτσι, όπως μου τα λες, σήμερα έχεις διαψευστεί σε όλα. Εσύ είσαι διευθυντής πραγματος. Ένα μεγάλο ψέμα. Ένα μεγάλο ψέμα που ήμουν. Τόσα χρόνια, πολύ μεγάλο ψέμα. Θέλαμε να σου ζητήσουμε κάποιες συμβουλές, αλλά έτσι όπως. Όχι. Εγώ ήθελα να σα δώσω και το βιογραφικό μου, δεν βαριέστε. Μπορώ να σα δώσω συμβουλές όσες θέλετε, αλλά μην τις ακολουθήσετε. Μάλιστα, λοιπόν. Χθες λοιπόν. Έγινε το δάνσινγκ. Έγινε λίγο. Ναι, έγινε. Ανάψαν τα αίματα. Ανάψαν τα αίματα, αλλά λέγοντας την είδηση θα πάρω και θέση ταυτόχρονα. Λοιπόν, δηλαδή, πριν ξεκινήσει να πει την είδηση, okay, εγώ θέλω να δω λίγο το βίντεο στο πώς χόρεψε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, διότι με αυτόν έγινε το ουσιαστικά το θέμα, έτσι. Έλα που τύχε να τον δω, γιατί όπως ξέρετε, τον βγάλανε νωρίς. Γιατί οι ώρες μου είναι συγκεκριμένες. Μετά παραδίδω τα όπλα. Τον είδα. Καλώς. Θέλω να σας πω τη γνώμη μου αφού δούμε το βίντεο. Εγώ είπαμε είμαι άσχετη με τον πάγο, δεν έχω βάλει παγοπέδιλα ποτέ στη ζωή μου. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το παιδί το παλεύει πολύ, πρέπει να κάνει πολλές πρόβες, το νιώθω. Εμένα μ' άρεσε. Βέβαια δεν είμαι ειδική, έτσι. Είμαι άσχετη παντελώς. Δεν το καταλαβαίνω το παγοπέδιλο. Αλλά παρόλα αυτά, πάμε να το δούμε. Maybe.
και πήρε ένα ωραιότατο 8,5. Δηλαδή το θέμα δεν είναι το 8,5. Το θέμα είναι ότι με το που τα πράγματα εξελίχθηκαν ως εξής. Το ρωτάει Τζένι, πώς φάνηκε η βαθμολόγια, λέει μαύρα χάλια. Okay, είμαστε δικαίως εκεί, δικαίως το παιδί. Μπράβο, μαύρα χάλια ήταν. Μετά γυρίζει, γιατί η κόντρα του δεν ήταν με τον Πέτρο, ήταν ξαφνικά εξηγήσει με τον Κωστάλα. Εγώ βλέπω ότι δεν είχε καθόλου σεβασμό προς την κριτική επιτροπή, γιατί του λέει και ο Κωστάλας ότι εγώ βλέπω μια βεβαιότητα στα πόδια σου. Και γυρίζει χωρίς να του έχει δώσει κανείς το δικαίωμα ή την αφορμή να το πει αυτό και λέει: εγώ βλέπω μια βεβαιότητα στην εκπομπή, σε όλη την παραγωγή εδώ και μια εβδομάδα. Έχεις χάσει. Τρώνε την πρώτη. Τρώνε την πρώτη. Να σου πω, Αλέξανδρε, και να τελειώσω. Όχι, δεν τελειώσω. Δεν είμαι μπλοκαρισμένος. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Ναι, δεν έχω βλέπω μια βεβαιότητα και εδώ πάντως. Ναι, η εκπομπή έχει μια βεβαιότητα. Είναι ότι πάει να πάρει το λόγο ο Πέτρος και γυρίζει και του λέει ο Χριστοφόρου ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ την Κύπρο. Δεν αναφέρθηκε από κανέναν Κύπρος ότι κάνει ψηφοθερία από την Κύπρο για τηλεφωνήματα. Θέλεις να σου πω. Και έχει ένα επιθετικό attitude προς την. Μια επιθετική συμπεριφορά προς την κριτική επιτροπή. Χωρίς να ξεκινώντας ένα τσαμπουκά από το πουθενά. Όλο αυτό λοιπόν έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγαν ποιον θα βάλουν μέσα στη θέση της Μαρίας Ελένης Λικουρέζου. Και επιλέχθηκε να μπει η Πάμελα. Η οποία Πάμελα, η κοπέλα κεντάει πάνω στον πάγο, είναι καλύτερη μακρά. Δεν την είδα, αλλά από τα σχόλια που λέγανε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ο Κωνσταντίνος Χρυσοφόρου, υπερβολικός για μένα, αλλά το πιστεύει ότι θέλει να πάει πολύ καλά, αντίδρασε σε αυτό. Δεν, δεν αντίδρασε αυτό. Όταν λες στον αέρα ότι είμαστε, ότι ένα παιχνίδι το εξελίξαμε σε παιχνίδι διαπλοκής, συγγνώμη. Μπράβο. Όταν λοιπόν ο ίδιος νιώθει ότι βάζοντας κάποιον, ενώ θέλει να βγει νικητής, ότι βάζοντας κάποιον που ξέρει καλά το αντικείμενο που αυτός τώρα προσπαθεί να βάλει. Πριν δεν μας είπες ότι ξέρει όπερα ο Πετράκης. Τι να κάνει ο Πετράκης, δηλαδή νικητής είναι, δηλαδή δεν έχουν γιαούρτια. Όλοι εκεί μέσα δεν ξέρανε να κάνουν στον πάγο ούτε να τον δούνε. Και να σου πω κάτι. Πώς λαμβάνει υπόψη η κριτική επιτροπή το ότι ξέρει η Πάμελα. Την ρίξανε δεύτερη. Ενώ ήταν, έκανε ένα τέλειο πρόγραμμα, ήταν κάτω από την πύλη στη συνολική βαθμολογία. Το λαμβάνει υπόψη του αυτό. Δεν έχει να λέει αυτό. Για τον παίχτη όμως που θέλει να βγει πρώτος, το δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι αισθάνθηκε εκείνη την ώρα, έτσι το είπε. Μα δεν γιατί το είπε. Μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν μας είπε, δεν βγήκε και είπε σε μια συνέντευξη. Να σα θυμίσω, βλέπω ότι μου φέρει ένα καλεσμένο να μα μιλήσει. Όχι καλά τα πάντα. Μια χαρά τα πάντα. Συγγνώμη. Μπορούμε να δούμε. Τέλος, παιδιά. Να δούμε λίγο το απόσπασμα. Τι υπόθηκε λοιπόν μεταξύ της Κριτικής Επιτροπής και του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. Και μετά να ακούσουμε τον Τζόνι, ρε παιδιά. Θα μου πείτε κι εσείς. Πάμε. Νομίζω αβεβαιότητα και νευρικότητα υπάρχει στο κλίμα γύρω-γύρω στην εκπομπή εδώ και μια εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει. Κρύο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κρύο και πολύ κρύο. Όχι, γιατί, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πες το. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Πες το, αγόρι μου. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, επειδή αυτό... ήταν καλός ο Κωνσταντίνος μια-δύο εβδομάδες, να τον ρίξουμε λίγο, να πάμε λίγο έτσι. Όχι, καλύτερα. Δεν νομίζω. Μια χαρά, μια χαρά είμαστε. Δεν θα πάω τον Κωνσταντίνο. Συγγνώμη. Μην μου τον στεναχωρείτε. Συγγνώμη. Αυτό τουλάχιστον για μας δεν το δέχομαι. Εγώ το πιστεύω πάντως. Εντάξει, δικαιώμαστε. Κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς λέω που υπάρχει ο κόσμος, τίποτα άλλο. Να αρχίσω και εγώ τα κρυφά όπλα. Την Κύπρο να λέω γεια σου Κύπρος και πατρίδα και τέτοια. Αυτά τα ξέρω, τα έχω μάθει με την Κύπρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και όμως δεν τα χρησιμοποιήσα εγώ ποτέ όμως αυτά. Συμφωνώ απόλυτα, Κωνσταντίνε. Εγώ εκτιμώ το ύφος σου. Τα κυπριακά τα έχω μάθει εγώ παλιά. Ναι, γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα την Κύπρο. Όχι, δεν έχω κανένα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα την Κύπρο. Αν ξέρετε, αν είναι δυνατόν. Ψήφο ψάχνει τώρα ή μην ψάχνει. Όχι, δεν ψάχνω καμία ψήφο, δεν έχω ανάγκη. Δηλαδή, όταν σου δίνω 3 ή 3,5 είσαι χαρούμενο και άμα πω μια στιγμή 2,5 θα μου την πει κιόλα. Δεν έχω ανάγκη από καμία. Αγόρι μου, εντάξει. Okay. Thank you very much. Λοιπόν, όλα έχουν ένα όριο γιατί νομίζω... εγώ δεν δέχομαι όταν είναι καλή βαθμολογία. Ξέρω πολλά περισσότερα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να μην προσβάλλω κόσμο. Ένα παιχνίδι το έχουμε κάνει τη διαπλοκή εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Κωνσταντίνε μου, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Θέλω να ηρεμήσει. Ήσουν πάρα πολύ καλό. Αλήθεια σου λέω. Ο κόσμο σε στηρίζει, σε αγαπάει και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και πιστεύω ότι και η κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή. Επειδή δεν ξέρει τίποτα από όλα αυτά τα οποία εσύ μπορεί να φαντάζεσαι. Εμεί μα λέει ο κ. Κωνσταντίνο ότι ψάχνουμε ψήφου. Είναι αντικειμενική. Για όνομα του Θεού και τη Παναγία. Όχι, δεν το έχω πείσει πολύ να φύγω κιόλα γιατί δεν θέλω κιόλα να ψάχνω ψήφου. Ζητιάνο δεν ήμουν ποτέ από τη ζωή. Αγάπη μου, στη ζωή γιατί μου. Είσαι έτσι. Όχι σήμερα. Τίποτα άλλο, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τζόνι. Κοίτα, ο μικρό κόσμο του καθενό τώρα εκδηλώνεται με διαφόρου τρόπου. Ένα μικρό θέμα είναι τεράστιο. Προφανώ κάτι κουβαλάει ο Χριστοφόρο στο μυαλό του. Συμφωνώ και εγώ, δεν χορέψε άσχημα. Ο Κωστόπλο έχει την εμπειρία από τα Idols, όπου εκεί πέρα υπήρχε τρομερό πουσάρισμα στου Κύπριου διαγωνιζόμενου. Επειδή οι Κύπροι ψηφίζουν και πολύ εθνικά, νομίζω αυτό, σε αυτό
αναφέρθηκε. Πιστεύω ότι το χειριστήκε πολύ καλά και ο Πέτρος, ο οποίος θα μπορούσε να πει πολύ περισσότερα από όσα είπε. Και η Τζέννη προσπάθησε να το, να το κουλάρει. Πιστεύω ότι δεν ξέρω τι δίκαια έχει ο Κωνσταντίνος μέσα από το τι τον πνίγει. Μπαίνοντας όμως και εγώ λίγο στο μυρό κοσμό του, να πω ότι ήταν αγενής. Ναι. Ναι. Και εγώ ένιωσα άβολα που το άκουσα. Σήμερα το πρωί το παρακολούθησα αυτό, γιατί δεν άκουγα, είχα χαμηλό το ρυθμό. Ξέρεις, είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε, είναι η παγίδα στην οποία πέφτουμε όταν είμαστε μπροστά σε μια κάμερα, που θεωρούμε ότι ο τηλεθεατής αυτομάτως γνωρίζει. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτό δεν ξέρει ο τηλεθεατής και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Και άμα είναι να πεις κάτι, πες το. Ή μην πεις τίποτα απολύτως, γιατί αυτό όλο που άκουσα, χωρίς να έχω δει τα πριν, δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Δεν το μάθαμε ποτέ. Τώρα... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι βλέπεις έναν άνθρωπο φορτωμένο. Ναι. Αλλά αν είναι να πει κάτι, να το πει. Γιατί φάνηκε ότι οι άλλοι που συγκρατήθηκαν είναι ενδικαίο και όχι ο ίδιος. Ή αφήνεις απαγοπέδι λάσου και φεύγεις. Ας πούμε. Ναι. Αλλά άμα δεν θες να εγκαταλείψεις, τουλάχιστον πες το. Σε κριτική επιτροπή, θα βλέπεις τον εαυτό σου, θα μπαίνεις εδώ, στην Να σου δώσω μια συμβουλή. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μάλλον όχι. Γιατί? Γιατί είναι αλλαγή επαγγέλματος για μένα. Θα ήταν αλλαγή επαγγέλματος για μένα. Από εκεί που έχω μια ιστορία μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία. Γιατί, στο στέλεχος. Δηλαδή, αλλάξει ιστορία και καλό του κάνει. Ο Γιάννης παρέμεινε διευθυντής προγράμματος και παράλληλα έκανε και αυτό. Εάν εγώ επιστρέψω ως κριτική επιτροπή του σοου που θα παρουσιάζει μεθαύριο, ή ας πούμε, αρχίζω πλέον και δεν είμαι στέλεχος και βοηθάω το κανάλι σε κάτι, θα είμαι μέλος κριτικής επιτροπής, θα γίνω επαγγελματίας κριτής. Ναι, αυτό. Άμα σου κάνουν πρόταση για διευθυντής με όρο να είναι και μέλος κριτικής επιτροπής. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Νομίζω ότι θέλει ειδική ικανότητα να το, για να μην, να το χειριστείς τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Κάθε Κυριακή με το κουστούμάκι σου ζωντανό να είσαι εκεί, να παρακολουθήσεις πρόβες. Δεν ξέρω αν έχω την ψυχραιμία, τη διάθεση. Κοίτα, μ' αρέσει πολύ εδώ που βρίσκομαι. Μ' αρέσει πολύ που βλέπω εσάς, μ' αρέσει που βλέπω τις κάμερες, τα φώτα. Μ' αρέσει ο χώρος του στούντιο. Νιώθω ότι είμαι δηλαδή σπίτι μου, μία έννοια. Δεν κολλάω να πω ό,τι θέλω να πω. Αλλά το τακτικό ραντεβού δεν θα το. Τόσο συχνό τακτικό ραντεβού. Αν μου έλεγες, ας πούμε, έλα μια φορά το μήνα να συζητάμε τα θέματα της τηλεόρασης, σου έλεγα θα το έκανα. Αλλά το κάθε Κυριακή στο Dancing with the Stars, μάλλον όχι. Να το κάνω και εγώ μια ερώτηση. Επειδή τον τελευταίο καιρό είχα διαβάσει μια-δυο συνεντεύξεις σας, αν θα έπρεπε να βαφτίσετε ένα πρόγραμμα και ένα πρόσωπο που σας είχε κάνει εντύπωση θετική ή αρνητική σε αυτή τη σεζόν, ποιο θα ήταν? Ένα πρόγραμμα και ένα πρόσωπο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι σίγουρα το Ράδιο Ρεβίλα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυβολία περί αυτού, γιατί έχουν πιάσει το σφιγμό της κοινωνίας απόλυτα. Νομίζω ότι η τηλεόραση σήμερα χρειάζεται σάτιρα, χρειάζεται χιούμορ, χρειάζεται και κριτική ματιά, αλλά όχι κλάμα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια, τα παιδιά και τα τέσσερα μπρος πίσω από τους καμένες, όλοι τους πάντων, είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Γι' αυτό άλλωστε έχουν τις τηλεθεάσεις που έχουν, έτσι. Εκφράζουν όλους τους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα βλέπει αυτό το πρόγραμμα. Άρα αναγκαστικά δια της ατόπου θα σου έλεγα ότι να και ο Κανάκης είναι ο αρχηγός, ο Κανάκης είναι αυτός που παίρνει και το τίτλο. Τώρα αρνητικό πρωταγωνιστή χρονιάς δεν θα μπορούσα να βάλω σε καμία περίπτωση πρόσωπο, γιατί δεν θέλω, δεν είναι και ευγενικό. Θα ανέβαζα κάτι αρνητικό, είναι όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, τη μιζέρια, το κλείσιμο των καναλιών που επέρχεται, ελπίζω όχι. Η οικονομία, οι απολύσεις, η ΕΡΤ η οποία ταλαιπωρείται όπως ταλαιπωρείται. Άρα δεν θα μπορούσα να πω πρόσωπο, θα μπορούσα να πω κατάσταση. Eurovision θα γίνει φέτος, δεν έχω καταλάβει. Δεν θα βρω να το είχαμε ακούσει μέχρι στιγμής, άμα γινόταν. Έγινε το πρώτο ραντεβού από ό,τι γνωρίζω μεταξύ ΕΡΤ και δισκογραφικών εταιριών την Πέμπτη ή την Τετάρτη που μας πέρασε. Πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα καταλήξει σε κάποιο είδους συμπαραγωγή με κάποιο ιδιωτικό κανάλι. Τώρα, χωρίς να ξέρω το λέω έτσι, εικάζω ότι το ελληνικό σκέλος θα το αναλάβει κάποιο ελληνικό κανάλι, τον ελληνικό τελικό εννοώ, την επιλογή τραγουδίου κτλ. Για να μην φανεί ότι η ΕΡΤ μέσω της κρίσης περνάει κλεισίματος καναλιών, συρρήκνωσης της εταιρείας κτλ. Ξοδεύει και λεφτά για την Eurovision, έστω και λίγα. Και νομίζω ότι ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Ένα τέτοιο σενάριο βλέπω. Άρα εσύ, αν ήσουν αυτή τη στιγμή σε διευθυντικό πόστο, θα ενίσχυες τις σατιρικές
κομικές εκπομπές τέτοιου τύπου, θα πίστευες ότι ένα κανάλι θα έχει ανάγκη όσο περισσότερες μπορούσε? Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάρα πολλοί ψάχνουν για κομικούς και κομικούς που να ταιριάζουν στην τηλεοπτική πραγματικότητα και δεν μπορούν να γίνουν. Απλώς είναι σημαντικό να μιλάμε στον κόσμο στη γλώσσα του και να προσπαθούμε πάντα να τον αφουγκραζόμαστε. Μιλάω για αυτούς που είμαστε πίσω από τις κάμερες, πόσο μάλλον για εσάς που είστε και μπρος, έτσι. Με αυτή την έννοια, πιστεύω ότι αυτό το οποίο ο κόσμος μας λέει είναι αυτό το οποίο η Ράδιο Αρβίλα ή ο Λαζόπουλος ή ο Θέμος με τόση μεγάλη επιτυχία κάνουν. Και βέβαια να προσθέσω εδώ ότι και η επιλογή του Μέγα να κάνει και τέσσερις κομμωδίες ανεξαρτήτως οικονομικών δεδομένων της ιστορίας που συζητάμε πριν, βγήκε έτσι, γιατί και ο Μπέζος πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα έρθουμε με αυτό, πάμε σε διαφημίσεις.